Φίλες και φίλοι, το ίδιο το αντιδραστικό κράτος που μπουκάρει στα σπίτια του λαού για να τα βγάλει στο σφυρί, που ενισχύει την καταστολή και τον αυταρχισμό απέναντι σε δικαιώματα και ελευθερίες του λαού μας, είναι το ίδιο που πυροβολεί και τελικά δολοφονεί ένα 16χρονο επειδή δεν πλήρωσε 20 ευρώ βενζίνη. Θα το πούμε ξανά και ξανά. Καμιά συγκάλυψη, καμιά ανοχή στην κρατική βία, στην καταστολή. Το ίδιο πρέπει να πούν και όλοι οι εργαζόμενοι και ο λαός μας. Το περιστατικό αυτό φέρνει ακόμα πιο έντονα στο προσκήνιο τα περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας που πολλαπλασιάζονται στο έδαφος μιας πολιτικής που απ' τη μια ενισχύει την καταστολή ενάντια στο λαό, ενώ απ' την άλλη επανειλημμένα συγκαλύπτει υποθέσεις και ενόχους. Φέρνει πάνω απ' όλα στο προσκήνιο κυρίως την ανάγκη να βρεθεί στο επίκεντρο της λαϊκής πάλης η κατάργηση όλων των αντιδραστικών νόμων, αλλά και κυρίως η κατάργηση των διάφορων ειδικών ομάδων καταστολής, όπως ΔΙΑΣ, ΜΑΤ, ΔΡΑΣΗ, ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΟΔΟΣ, Πανεπιστημιακή Αστυνομία κλπ. Και επειδή πολλή συζήτηση έγινε για το επίδομα της κυβέρνησης στους ένστολους, η διαχρονική θέση του ΚΚΕ είναι ότι όλες αυτές οι ειδικές ομάδες στο συγκεκριμένο σώμα δεν δικαιούνται κανενός επιδόματος. Ούτε καν μισθό δεν τους αξίζει να παίρνουν, γιατί δεν έχουν καμιά θέση στην ελληνική αστυνομία. Είναι όνειδος και ντροπή. Πρέπει να καταργηθούν εδώ και τώρα. Ούτε βάζουμε βέβαια στο ίδιο τσουβάλι όσους και όσες εργάζονται στην αστυνομία, σε άλλα σώματα ασφαλείας, με αυτούς που εκπαιδεύονται από το κράτος, από τις κυβερνήσεις, για να καταστέλουν, να χτυπούν, να κυνηγούν το λαό, την νεολαία, αλλά να είναι ταυτόχρονα ανεκτικοί και κάποιοι μάλιστα και συνεργάτες και υποκινητές του οργανωμένου εγκλήματος. Το ΚΚΕ έχει απαιτήσει κατ' επανάληψη την άμεση κατάργηση όλων των κατασταλτικών τεχνικών μέσων και υλικών που στοχεύουν τους αδύναμους και το λαό.